Κάτσε λοιπόν να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Είπαμε νωρίτερα, αναφερθήκαμε στις καταγγελίες που προχώρησαν κατά της Δημοτικής Αρχής του Ταξιάρχη Βέρου η έκπτωτη Δημοτική Σύμβουλη της Αντιπολίτευσης, ο κ. Απόστολος Αλατζάς, επικεφαλής Δημιουργικής Ενότητας, και ο κ. Απόστολος Βαρλτζής. Αναφερθήκαμε και στα όσα είπαν και παρουσιάσαμε και αποσπάσματα από την συνέντευξη τύπου. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή το Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, τον κύριο Ταξιάρχη Βέρου, προκειμένου να απαντήσει, δεν ξέρω, θα το δούμε στην πορεία, στα όσα είπαν χτες οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι. Καλημέρα σας, κύριε Βέρου, μας ακούτε? Καλημέρα σας, ακούω από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, προφανώς έχετε πάει λόγω της διεθνούς έκθεσης, έτσι, στα Όχι τόσο για την έκθεση, όσο και για κάποιες επαφές που έχουμε με παράγοντες από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω, είδατε τα όσα υπόθηκαν χτες στην συνέντευξη τύπου? Δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω τη συνέντευξη, αν και ήταν από ό,τι φαντάζομαι και αρκετά μακρά. Ήτανε, ναι, όντως. Διάβασα τους τίτλους μονάχα. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να απαντήσω μέσα σε ένα λεπτό. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστώ κάτι παραπάνω. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό καθεαυτό τις εκτόσεις, αν και δεν μου αρέσει η λέξη έκτοτε, πάει και το μυαλό άλλο. Η εφαρμογή ενός νόμου δεν εξαρτάται από τη Δημοτική Αρχή. Πρώτα-πρώτα ήρθε ένα χαρτί από την Αποκεντρωμένη, η οποία έλεγε στην Υπηρεσία Οικονομικών να ψάξει όλους τους δημοτικούς συμβούλους αν έχουν χρέη και να ενημερώσουν αμέσως. Στην οποία δεν έχει καμία ανάμειξη η Δημοτική Αρχή. Υπενθυμίζω ότι πριν τις εκλογές ήρθε έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλους τους συνδυασμούς, ώστε οι πάντες να δούνε αν έχουν χρέη προς τις δημοτικές επιχειρήσεις στον ίδιο το Δήμο. Λοιπόν, άρα ήταν, λέτε, σε γνώση των, και της Δημοτικής Αρχής. Ήταν γνωστό αυτό το πράγμα, είχε έρθει έγγραφο. Είχε έρθει mail, έχουν τα πάντα. Λοιπόν, εμείς σαν συνδυασμός με το αφημί μας ψάξαμε όλους τους υποψηφίους τουλάχιστον του κεντρικού ψηφοδελτίου. Θα μου πείτε τώρα γιατί μας ξέφυγε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Διότι ακριβώς δεν είχε περαστεί το αφημί του μέσα στο συμβόλαιο το οποίο υποτίθεται ότι είχε κάνει με τη ΔΕΙΑΛ. Με αποτέλεσμα να φαίνεται μηδενικό το χρέος του στο αφημί του. Γι' αυτό ακριβώς και δεν φάνηκε το χρέος του. Στο σημείο αυτό, να σας διακόψω, ο κύριος Λατζάς υπονόησε ότι έχει γίνει μεθόδευση από μέρους σας και σε βάρος του κυρίου Γεραγότη. Κάτι το οποίο... τώρα σενάρια επιστημονικής φαντασίας τώρα δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτά. Τι να πω τώρα. Δηλαδή έκανα μεθόδευση εναντίον του υπαριθμού δύο αξιωματούχου του Δήμου, διότι ξέρετε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ακριβώς αμέσως μετά το Δήμαρχο. Σε έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες μου. Θα ακουστεί κομψό, δηλαδή μια δημοτική αρχή να χάσει τον πρόεδρο του Δημοτικού του Συμβουλίου? Θα ακουστεί καλό? Λοιπόν, τι είδους μεθόδευση είναι αυτή, δεν μπορώ να την καταλάβω. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, προχωρήστε. Αλλά σας είπα, είναι σενάρια σε επιστημονικής φαντασίας. Προφανώς ο υπαράταξης του κ. Λατζά δεν το έψαξε. Και αυτό δείχνει αν μη τι άλλο ανευθυνόητο, διότι θέλω να πω το εξής. Φανταστείτε ότι έχουμε φτάσει στον 7ο ή στον 8ο Δημοτικό Σύμβουλο, τον οποίο ψάχνουμε να ορκιστεί, διότι για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τους δύο που έφυγαν. Και το κάνω πιο συγκεκριμένα. Έφυγε ο κ. Βαλιτζής, κλήθηκε ο κ. Δερεδίνης. Ο κ. Δερεδίνης ορκίστηκε. Βρέθηκε με χρέη, έφυγε. Φεύγει ο κύριος Σαλατζάς. Αμέσως επόμενος ήταν ο κύριος Κιτσινάμας. Ο κύριος Κιτσινάμας αρνήθηκε να ορκιστεί, διότι προφανώς και αυτός ο άνθρωπος είχε κάποια προβλήματα χρεών. Πήγαμε στον επόμενο, στον κύριο Ματθαίο. Ο κύριος Ματθαίο ορκίστηκε. Πάμε στον επόμενο, τον κύριο Κάσιο. Το ίδιο πρόβλημα. Πάμε τώρα στον επόμενο, τον κύριο Καραθανάση. Ακόμα δεν έχει απαντήσει. Είμαστε στο νούμερο 7. Μάλιστα, άρα προφανώς δεν έχει γίνει κάποιος έλεγχος προεκλογικά. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα, εγώ σας λέω την περίπτωση κατά την οποία είχε εκλεγεί ο κύριος Σαλατζάς. Τι θα γινόταν αυτή τη στιγμή ο Δήμος, μπορείτε να μου πείτε? Ναι. Δύο τρόποι υπήρχαν. Ή θα το απέκρυπταν και θα διέπραπταν καραμπινά το αδίκημα, ή δεν θα υπήρχε Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Λατζάς υπονόησε, μάλιστα τον ρώτησε εγώ για να γίνει πιο συγκεκριμένος, αν γίνονται παρεμβάσεις από μεριάς της Δημοτικής Αρχής στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Και απάντησε ευθαρσώς. Είναι να γίνει παρέμβαση στην αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλαδή αντιστροφή της πραγματικότητας. Εδώ πάφθηκε
πρόεδρος τοπικού συμβουλίου και συγκεκριμένα θα σας πω του Λισβορίου, ναι, ναι. Του Λισβορίου, για τον ίδιο λόγο που δεν παύθηκε ο κύριος Σαλατζάς. Από, για, χρέη, για το 50-50 το λεγόμενο. Για το, αυτό, για το, ναι, για το ναι, ναι. Εξαδιαρέτητο ακίνητο. Ενώ στον κύριο Αλαντζά δεν προχώρησε σε πάυση η αποκεντρωμένη και έκανε ερώτημα στο Υπουργείο, και στον κύριο, στον πρόεδρο του Λισβορίου τον έπεσε απευθείας. Άρα εσείς λέτε ότι αν έγινε κάποια παρέμβαση είναι υπέρ του κύριου Αλαντζά εν τέλει. Μα είναι αντιστροφή της πραγματικότητας, κανονική αντιστροφή. Και πρέπει να καταλάβει ο κύριος Αλαντζάς και όλοι ότι άλλο είναι η δημοτική αρχή, άλλο είναι οι υπηρεσίες. Ναι, προφανώς, δεν γιατί κάθε υπάλληλος... Δεν απαντάει ο δήμαρχος στην αποκεντρωμένη ποιος χρωστάει. Η οικονομική υπηρεσία απαντά. Να πάμε και σε κάτι άλλο. Ο κύριος... Είπε και για κάποια τιμολόγια. Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Γελία πράγματα, διότι και πάλι ο δήμαρχος δεν πληρώνει. Η οικονομική υπηρεσία πληρώνει. Πληρώνει το λογιστήριο, πληρώνει το ταμείο, πληρώνει ο ΠΟΕ. Πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν πληρώνει ο δήμαρχος. Εσείς έχετε ενημέρωση για αυτή την ιστορία της Σταρμπετών και τα 180.000 ευρώ, πώς έγινε η πληρωμή αυτού του ποσού? Δεν υπάρχει κανένα θέμα στην πληρωμή του. Βεβαίως και αυτή την ενημέρωση. Mm-hmm. Υπήρχε μια επιτροπή παραλαβής από 3 άτομα. Υπάλληλοι. Ναι. Οι 2 υπάλληλοι υπέγραψαν οκ, η 3η υπάλληλος δεν υπέγραψε, όχι γιατί δεν ήταν οκ, αλλά διότι δεν είχε ενημερωθεί εν καιρός. Μάλιστα. Λοιπόν, πέρασε ο χρόνος, έγιναν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και πληρώθηκε ο άνθρωπος. Δεν τον πλήρωσε ο δήμαρχος. Μάλιστα. Αυτό που αναφέρθηκε ότι πήγε η εταιρεία εξοδικαστικά, ισχύει, έγινε δηλαδή κάποιο τέτοιο συμφωνία? Πρέπει να έγινε και εξοδικαστικά, δεν την ξέρω κατά την υπόθεση, διότι δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Ναι, λέτε ότι είναι υπηρεσιακό θέμα, οπότε δεν... Είναι καθαρά υπηρεσιακά θέματα, και το ένα και το άλλο. Τώρα, πώς εμπλέκεται η δημοτική αρχή, από εκεί και πέρα ο κ. Σαλαντζάς, δηλαδή ξαναγυρίζουμε στο πρώτο θέμα. Ναι, ναι. Κατακρίνει ένα νόμο που είναι κατακριτέος. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι πρέπει να πάρει ένας άνθρωπος ο οποίος εξελέγεται με τη λαϊκή ψήφο για χρέη 305 ευρώ. Προφανώς και δεν πρέπει να παθεί. Mm-hmm. Όχι για 305, ούτε για 605, ούτε για 1005. Να κληθεί, να πληρώσει και να τελειώνει. Ναι, βεβαίως, σωστό. Είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα. Εδώ χρωστάνε εκατομμύρια, τώρα μην λέμε ναι, ναι, όντως. Ποιοι και πότε, και δεν ασχολείται κανένας. Λοιπόν, προφανώς και είναι ο νόμος άδικος. Αλλά δεν τον έκανε τον νόμο η δημοτική αρχή. Τον έκανε τον νόμο μια κυβέρνηση, της οποίας ο κ. Σαλαντζάς ήταν εκπρόσωπος στις προηγούμενες εκλογές. Αν δεν θυμάμαι καλά και αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν το ψηφοδέλτιο που είχε στηρίξει η Νέα Δημοκρατία. Πολύ καλά θυμάστε. Για το ψηφοδέλτιο λοιπόν που είχε στηρίξει η Νέα Δημοκρατία και για τον νόμο που έκανε η Νέα Δημοκρατία, φταίει η δημοτική αρχή Βέρου. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν. Έχουμε θέλετε. Ξεπεράσει τον παραλογισμό πλέον, εντάξει, το καταλαβαίνω. Είναι άδικο, μακάρι ο άνθρωπος να δικαιωθεί και όλοι να δικαιωθούν και να επιστρέψουν και να υπάρχει μια ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά δεν φταίμε εμείς, είναι προφανές ότι δεν φταίμε εμείς. Και μην ξεχνάτε ότι οι πρώτοι οι οποίοι επλήγησαν είμαστε εμείς, ήταν η Δημοτική Αρχή, με την πάυση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και 3-4 Προέδρων, οι οποίοι είχαν κατεβεί με το ψηφοδέλτιο της Δημοτικής Αρχής. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω για την τηλεφωνική σας παρουσία. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Μα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι παράλογα τα πράγματα αυτά. Μάλιστα. Είναι παρεντελώς παράλογα. Καλή σας συνέχεια λοιπόν και καλή επιστροφή στη Δυτική Λέσβο. Να είστε καλά. Γεια σας.